Μεγάλο ντέρμπι για την Α1Ε στο γήπεδο τη Ελιά. Ο πρωτοπόρο ΑΟΤ απέναντι στην πάντα ψυχωμένη ΑΕΚ. Πολλοί κόσμος από το Τυμπάκι έκανε εκδρομή στο γήπεδο τη Ελιά για να συμπαρασταθεί στην ομάδα του Τυμπακίου. Αρκετό κόσμο και από την πλευρά τη ΑΕΚ. 10 λεπτό φάουλ από τον Κοκκινάκη. Εκεί ο Προκόπης Νικολάου κεφαλιά out. 15 λεπτό θα κερδίσει ο Κρουθιανάκη. Στο γάμα θα βγάλει την μπάλα ο Σπανός. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΟΤ. 18 λεπτό σέντρα από τον Μεταξάκη. Εκεί Παπανδρέου, Παπαδάκης δεν μπορούν. Τριπλή ευκαιρία για τον Τυμπάκη. Αποκλείει ο Σπανός. Θα εκτελεστεί το φάουλ από τον Κοκκινάκη. Κεφαλιά στο δεύτερο δοκάριο Νικολάου. Η μπάλα στην αγκαλιά του Δημαράκη. Δεύτερο ημίχρονο, παραφύρας, ωραία η μπαλιά στον Φραγκιαδουλάκη και γκολ. Ξεκινάει με γκολ το δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα του Τυμπακίου. Εξαιρετική κάθε την παλιά του παραφύρα τον Φραγκιαδουλάκη. Εκείνος κάνει το 0-1 και παίρνει φωτιά η κερκίδα που είναι η φίλη του Τυμπακίου. 50 λεπτό τώρα, σέντρα από τον Γιαννακάκη. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, στρώνεται στον Παπαδάκη. Γκολ 0-2, πολύ γρήγορα ο ΑΟΤ. Βάζει και δεύτερο γκολ, παίρνει σοβαρό προβάδισμα απέναντι στην ΑΕΚ. Σκόρερ αυτή τη φορά ο Παπαδάκης. Έξαλλοι οι πανηγυρισμοί και αυτή τη φορά για τους φιλοξενούμενους. 60 λεπτό, το Τυμπάκι πατάει καλύτερα. Σέντρα σούτ από τον Φραγκιαδουλάκη στο οριζόντιο δοκάρι. 62 λεπτό, η ΑΕΚ σε μία αντεπίθεση. Η μπάλα θα πάρει ύψος. Εκεί δεν μπορεί ο Δημαράκης και ο Νικολάου. Μετά την σέντρα αυτή από τον Τσατσάκη με κεφαλιά θα ισοφαρίσει 1-1 δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ντέρμπι στην Ελιά. Ξανά η ΑΕΚ. Κοκκινάκης, Δημαράκης και ο Τσατσάκης που είναι η χρυσή αλλαγή για τον Νίκο Ανδριανάκη. Ισοφαρίζει 2-2 τώρα οι πανηγυρισμοί είναι από την πλευρά των κυτρινόμαυρων που ισοφαρίζουν 2-2. Η ΑΕΚ έχει ανεβάσει την απόδοσή της καραφωτιάς ο Δημαράκης. Τσατσάκης θα περάσει, εξαιρετική ενέργεια του Τσατσάκη από κοντά ο Νικολάου, out, τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ. 90 λεπτό, ο Τριάντης θα εκτελέσει το πλάγιο, out, δεν απομακρύνει την μπάλα, Καρταλιανάκης πρώτη κεφαλιά, από κοντά ο Φραγκιαδουλάκης, goal, 2-3, απίστευτη εξέλιξη, ένα goal που ίσως να δώσει το πρωτάθλημα στον ΑΟΤ. Και το μάτς έχει τελειώσει, όλος ο ΑΟΤ έχει πάει μπροστά στην κερκίδα με τον κόσμο και πανηγυρίζουν αυτή την τεράστια νίκη. Πολλά πολλά συγχαρητήρια στον κόσμο που ήρθε και μας βοήθησε σήμερα, ήταν απίστευτος. Και νομίζω ότι με τη σημερινή νίκη του δώσαμε χαρά. Νομίζω ότι αν τελειώσει και το άλλο παιχνίδι και το πάρουμε, ότι ξημερώνει μια καινούρια μέρα για την ομάδα μου. Ξέρω ότι οι παίχτες έχει η ΑΕΚ, ξέρω ότι η ψυχή βγάζει αυτή η ομάδα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και υπερήφανος που είμαι προπονητής αυτήν την ομάδα. Με τη βοήθεια του κόσμου που ήταν σήμερα καταπληκτικός και έκανε τόσα χιλιόμετρα και έδειξε ότι θέλει αυτή η ομάδα και πρέπει να είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, να πάρουμε και αυτό το μάτς και να πανηγυρίσουμε, γιατί είναι κάτι που το θέλουμε τόσο πολύ και κάτι που έχει να έρθει στον Τυμπάκι το πρωτάθλημα 18 χρόνια.